Μια απορία κάποιος μου είπε, του απήντησε έτσι προφορικά. Λέγει, άλλοτε λέγει η Γραφή, είδα τον Χριστό, άλλοτε, δηλαδή δέχθηκα ένα δώρο από τον Χριστό, άκουσα τον Χριστό, ή το Πνεύμα το Άγιον ελάλησε. Ποιος τελικά ομιλεί, ο Χριστός ή το Πνεύμα το Άγιον? Εδώ να σας κάνω, αγαπητοί μου, μία διασάφηση. Όπου είναι ο Υιός, εκεί και το Πνεύμα το Άγιον. Πάντοτε, κατά κανόνα. Ο Υιός γεννάται από τον Πατέρα και το Πνεύμα το Άγιον εκπορεύεται από τον Πατέρα. Έτσι, τα δύο πρόσωπα, Υιός και Πνεύμα Άγιον, είναι πάντα μαζί. Δεν χωρίζουν ποτέ. Ο Χριστός φερειπίν κάνει θαύματα, αλλά τα κάνει, πώς τα κάνει τα θαύματα? Εν δακτύλο Θεού. Και ο δάκτυλος του Θεού είναι το Πνεύμα το Άγιον. Γιατί λέγεται δάκτυλος Θεού? Διότι το Πνεύμα το Άγιον έδειξε ως περιστερά, έδειξε ποιος είναι ο βαπτιζόμενος. Και λέγεται δάκτυλος Θεού. Έτσι είναι γραμμένο στην Καινή Διαθήκη. Εν δακτύλο Θεού. Ώστε λοιπόν δεν χωρίζουν ποτέ. Βλέπετε, για την Ανάσταση τη δική του ο Χριστός ή την Ανάσταση των πιστών. Άλλοτε λέγει η Γραφή ότι θα τους αναστήσει ο Χριστός, άλλοτε λέγει ότι θα τους αναστήσει το Πνεύμα το Άγιον, άλλοτε λέει θα τους αναστήσει ο Πατήρ. Διότι είναι μία ουσία, ένας είναι ο Θεός. Αλλά τρία είναι τα πρόσωπα. Πάντως ο Πατήρ, συγγνώμη, ο Υιός και το Πνεύμα το Άγιο είναι πάντα μαζί. Θα σας θυμίσω κάτι που παλαιότερα σας το έχω πει. Όταν οι τρεις άγγελοι, μην πηγαίνει το μυαλό σας ότι είχαν φτερούγες, οι τρεις φιλοξενηθέντες από τον Αβραάμ, ο ένας έμεινε μιλώντας μετά από το τραπέζι, το γεύμα, ο ένας έμεινε μαζί με τον Αβραάμ εις τύπον του πατρός, και οι δύο κατέβηκαν κατήλθαν εις τα Σόδωμα. Ο τόπος που ήταν ο Αβραάμ είναι τόπος του ουρανού, τύπος του ουρανού, και εκεί που κατέβηκαν οι δύο άγγελοι, τύπος της γης, της αμαρτωλής γης. Είδατε, οι δύο μαζί είναι η οικονομία του Υιού και η οικονομία του Αγίου Πνεύματος. Η οικονομία της ενανθρωπίσεως του Υιού και η οικονομία της παραμονής του Αγίου Πνεύματος εις την Εκκλησία. Έτσι λέμε, έχουμε πνευματική ζωή. Ποιος μας τη δίνει? Το Πνεύμα το Άγιο. Έτσι, τα μυστήρια όλα τα τελεί το Πνεύμα το Άγιο. Θα ρωτήσετε, γιατί ο Χριστός δεν τα τελεί? Δεν χωρίζουν ο Χριστός και το Πνεύμα το Άγιο. Ο Χριστός είπε, και θα είμαι μαζί σας, έτσι τελειώνει το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο, έως τη συντελείας του αιώνος. Θα είμαι μαζί σας. Όπου δύο και τρεις συνηγμένοι, εκεί θα είμαι και εγώ μαζί σας. Όπου ο Χριστός, εκεί και το Πνεύμα το Άγιον. Όπου το Πνεύμα το Άγιον, εκεί και ο Χριστός. Αυτά δε εναλλάσσονται στην έκφραση. Γι' αυτό εκείνος που δεν έχει το Πνεύμα το Άγιον δεν έχει ούτε τον Ιησού Χριστό. Είναι δυνατόν? Βέβαια. Είναι αδύνατο να γνωρίσεις ποιος είναι ο Χριστός εάν δεν έχεις το Πνεύμα το Άγιον. Αδύνατον. Και ο Χριστός είναι εκείνος που άνοιξε το δρόμο για να έλθει το Πνεύμα το Άγιον. Τι είπε στους μαθητάς? Συμφέρει σε σας εγώ να απέλθω. Γιατί? Όχι για να είναι απόν. Δεν είναι μια τραμπάλα που θα έπρεπε, προσέξτε, θα έπρεπε να ανεβεί ο Χριστός στον ουρανό και να κατεβεί το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι μια τραμπάλα το πράγμα. Να μη συγχωρέσετε που λέω αυτά τα σχήματα, αλλά για όσο μπορώ να γίνομαι κατανοητός. Ανεβαίνει ο Υιός για να ανεβάσει στον ουρανό την ανθρωπίνη φύση, να εξευμενήσει τον Πατέρα ως αντιπρόσωπο της ανθρωπότητος,
αφού φέρει την ανθρωπίνη φύση, για να στείλει το Πνεύμα του το Άγιο στον κόσμο. Είναι εκείνο που είπε όταν έγινε, πριν γίνει ο κατακλυσμός, τι είπε ο Θεός? Ουμή καταμείνει το Πνεύμα μου εις αυτούς τους ανθρώπους, γιατί είναι σάρκες, σαρκικοί. Τι κάνει λοιπόν ο Πατήρ? Ανακαλεί το Πνεύμα του Άγιου. Το ανακαλεί, πανταχού παρόν δεν είναι. Το ανακαλεί ως ενέργεια. Και έτσι ο Υιός εμφανίζει την ανθρωπίνη φύση στον Πατέρα. Επιτρέψτε μου να πω, ως να έλεγε: Πατέρα μου, να τα χέρια μου τα τρυπημένα, έκανα το θέλημά σου, εθυσιάστηκα, σε παρακαλώ, στείλε το Πνεύμα στο Άγιο. Και έρχεται το Πνεύμα του Άγιου. Έτσι, εδώ βλέπει κανένας ότι αν δεν έχει το Πνεύμα του Θεού, δεν έχει τον Χριστό, και αν δεν έχει τον Χριστό, δεν έχει το Πνεύμα του Άγιο. Λέει ο Απόστολος Παύλος: ουδείς δύναται υπήν Κύριον Ιησού ή μη εν Πνεύματι Αγίου. Ουδείς δεν μπορεί να πει τον Ιησού Κύριον εάν δεν έχει το Πνεύμα του Άγιο ή μη εν Πνεύματι Αγίου. Αν με ρωτήσετε, σύνηθες ερώτημα, πώς μπορούμε να ξέρουμε ότι έχουμε το Πνεύμα του Άγιον, απλή η απάντηση: δέχεσαι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Αν το δέχεσαι, έχεις το Πνεύμα του Άγιον. Διότι αν ήσουν άμυρος του Αγίου Πνεύματος, δεν θα μπορούσες να ομολογήσεις τον Ιησούν Θεόν, Κύριον. Σήμερα, βαπτισμένοι χριστιανοί είμαστε. Εδώ είναι το τραγικό, η τραγική πλευρά μας, και δεν πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Θεός. Αυτό τι σημαίνει? Δεν έχουν το Πνεύμα το Άγιο. Είναι ολοφάνερο, και αυτό είναι το άλφα, το πρώτο βήμα, το πρώτο σκαλοπάτι, διότι υπάρχουν και άλλα πολλά που το Πνεύμα το Άγιον το χρειαζόμαστε για τα παρακάτω.